Αυξάνονται ώρα με την ώρα τα κρούσματα κορονοϊού που επιβεβαιώνονται και στην Κρήτη. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 ήταν οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί από τα δεκάδες δείγματα που έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής, κορυφώνοντας την αγωνία για την εξέλιξη της νόσου στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 40χρονο που πήγε στο Παγνί με τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ από το θάλαμο απομόνωσης του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, όπου παρέμεινε αρχικά, μεταφέρθηκε σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης, καθώς επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά ότι νοσεί. Στο Παγνί αναφέρεται αυξημένη προσέλευση ατόμων με συμπτώματα, ανάμεσά τους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, από όπου πέρασε ο Γερμανός καθηγητής που έχει διαγνωστεί ως τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη. Λίγα μέτρα πιο μακριά από το νοσοκομείο αναφοράς, ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι η διαδικασία απολίμανσης στο κτίριο του Τμήματος Χημίας, εκεί όπου παρέδιδε μαθήματα τα προηγούμενα 24 ώρα ο Γερμανός επισκέπτης καθηγητής. Στις 2 μέρες συνεργάζεται και με συναδέλφους του Τμήματος Χημίας. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ενημερωθεί. Προφανώς θα ενημερωθούν και από τον ΕΟΔΗ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και την ιχνηλάτηση όλων των επαφών του συναδέρφου από τη Γερμανία με όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μετά από έκτακτη συνεδρίασή της, η Σύγκλιτος αποφάσισε αναστολή λειτουργίας και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των εργαστηρίων, όπου σήμερα πολλοί ερευνητές είχαν προσέλθει κανονικά. Όλοι. Τηρείτε όμως μέτρα προσωπικής. Εννοείται. Σε όλα τα εργαστήρια, στις τουαλέτες κανονικά τα πάντα. Πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα είναι παραπάνω. Φοβάστε? Όχι. Ιδιαίτερα για το τμήμα χημίας, η ύπαρξη εργαστηρίων βάζει κάποιες επιπλέον δυσκολίες όσον αφορά το θέμα της απολύμανσης. Όπως εξηγεί ο Πρίτανης, άμεσα προχωρά απολύμανση σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου και στις 2 Πανεπιστημίου πόλεις. Όλοι προσπαθούμε να αυτοπροστατευτούμε. Η εργασία σας εδώ ποια είναι? Βάζω υγρό άζωτο. Βλέπετε ότι από μέσα και οι εργαζόμενοι και οι... Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Έχουν φύγει, δηλαδή είναι ελάχιστοι. Αν ερχόσασταν άλλες μέρες εδώ γινόταν χαμός. Το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορά σε 35χρονο που είχε ταξιδέψει με τη σύζυγό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής άρχισε να νιώθει συμπτώματα και αφού δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΗ, πήγε στο Παγνί όπου ο ίδιος διαγνώστηκε θετικά, ενώ η σύζυγός του βγήκε αρνητική και παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Έχω μόνο πυρετό και όχι υψηλό, τίποτε άλλο. Πήγα στο νοσοκομείο υποψιασμένος λόγω του ταξιδιού μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι στο σπίτι μου σε περιορισμό. Ενημερώθηκα χθες το απόγευμα από το Πανεπιστημιακό. Μέχρι και τα ξημερώματα τουλάχιστον δεν με πήρε κανείς από το Υπουργείο Υγείας ή τον ΕΟΔΗ. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο πρώτος ασθενής με κορονοϊό στην Κρήτη. Ο 43χρονος έχει ήπια συμπτώματα, όπως περιέγραψε, με απόλυτη ψυχραιμία και νυφαλιότητα και παραμένει απομονωμένος σε διαμέρισμα. Χρειάζεται ψυχραιμία, όχι πανικός. Νομίζω ότι είναι σαν μια απλή ίωση, απλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Έχει πάρει τόση διάσταση. Είναι μια απλή ίωση. 14 μέρες θα είμαι μόνος στο σπίτι. Θα έχω επικοινωνία με τους γιατρούς και με την ΕΟΔΗ. Αν αλλάξουν κάποια συμπτώματα, θα περιμένω για αυτούς οδηγίες.